Κύριε πρόσωπα, πολύ συμπαθητικά, μας κάνουν και εμάς εδώ πάνω στο βήμα να αισθανόμαστε πολύ όμορφα και άνετα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είσαστε άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με το διάβασμα γενικότερα. Μας θυμάει η παρουσία σας όπως θυμάει και εμάς την εφημερίδα των πολίτη, τον οποίο εκπροσωπώ, το ότι μας εμπιστεύτηκε η κυρία Καλαμάρη, μας εμπιστεύτηκε ο Χρήστος, να οργανώσουμε αυτή τη διαδικασία της παρουσίασης αυτού του πολύ μεγάλου έργου. Γιατί το λέω πολύ μεγάλο έργο, θα το δείτε πάρα πολύ σύντομα. Εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι η κυρία Καλαμάρη με εξέκριξε για μια φορά ακόμη. Δεν διάβασα τα βιβλία της από την πρώτη έκδοση. Είχα την τύχη όμως να διαβάσω το σπίτι στον κάτω γιατρό. Εκεί είπα, έπαφε η γυναίκα, έχει κάτι να μας πει. Και άρχισα να διαβάζω και τα υπόλοιπα, μέχρι και το τελευταίο. Έφυγε σαν ένα. Δύο λόγια για την γνωστή σας και η κυρία Καλαμάρη, η οποία βέβαια έχει γίνει πιστική. Είναι από αυτού του ηλικίου και ασχολείται επί καιρότερου πάνω με την λογοτεχνία εδώ και χρόνια. Όπω λέγει και στο βιογραφικό τη, είναι το έκδομο βιβλίο αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα, Παντώνα Προγέννη. Ξεκίνησε το 2003 με το Μαθήματα Να Σε Αγαπώ. Συνέχισε με το Χρόνο και Ελμίνα το 2005. Το σπίτι στο κάτω και αλλού το νομίζω ότι αυτό ήταν που σα εκτείναξε. Έτσι, λιγάκι περισσότερο και έδωσε την ευκαιρία στον υπόλοιπο κόσμο να ασχοληθεί με εσάς, απευθύνως κυρία Καλαμάρη, και να σας τοποθετήσει σε ένα βήμα το οποίο σιγά σιγά πανδένεται με πάρα πολύ ωραία και σταθερά βήματα. Βέβαια, στη συνέχεια είχαμε τον τελευταίο δασίου το 2012 και πήγε στις λόγες ελκυσμοί το 2004 και άντε την ελκύσμο το 2007. Δεν σας ασχολήσω πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε δύο λόγια τα οποία λέει ένας καταξιωμένος άνθρωπος της τέχνης, του πολιτισμού, της ιστορίας για το βιβλίο και για την κυρία Καλαμάρη. Είναι ο κύριος Σλάβος Παργάκος. Λέει λοιπόν τον πρόλογο η κυρία Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη με την οπτική συγγραφική της δέξιο τεχνία με λόγο αλλού απλό και αλλού επιδέξει απειλικό, συχνά επιγραμματικό, πετυχαίνει που το θαυμαστό. Και είναι και μέρες τέτοιες τώρα, έτσι, βαπτίζει τον αναγνώστη στα Ιερά Νάματα του 1821. Και τον αναγνωστίζει με μια πολύ μεγάλη μαεστρία. Δίνει στην παραπέμπουσα από ξένα κατά τόπια νεολαία και ένα δισκοπότηρο να πηχεί και να μετρήσει από το αθάνατο κρασί του 21. Να νιώσει πως υπάρχει, που έκλεισε στην αγκαλιά της την Ματώ, η Μύκονος δεν είναι μόνο ωραίο νήσια, αλλά είναι και ηρωνήσια. Για το σκήνημα, όπως είναι και το βιβλίο αυτό, προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω, λέει ο κ. Καργάκος, είναι σημαντικό να το δει ο κ. Καργάκος, την κυρία Καλαμάρη, την κυρία Νικολάκη Καλαμάρη, που του έκανε την τιμή να παραδοθεί το βιβλίο της, και να τη συγχαρεί, τη συγχαίρει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεν είναι εύκολο να κάνει. Είναι και πολύ καυστικό που να πιέσει ο Σλάβος ο Καργάκος, διότι σε καλλιεργούς και ιδιοκαιρούς τολμά να υψώσει και πάει υψηλά τη σημαία του πολυπροδομένου 21, με τον τρόπο με τον οποίο την εκφράζει και μέσα από μια υποτιθέμενη κατάσταση ψυχής μιας υπηρέτριας της Ματωνομογένους, που είναι σε τρίτο πρόσωπο η ίδια συγγραφέα, έτσι. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Καλαμάρη που μας έκανε σαν μια εφημερίδα και να καλέσω στο βήμα τον Χρήστο τον Πελέ, τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας, τον ομότιμο καθηγητή των Εξωτερικών Ιστορικών και συγγραφέα, ο οποίος θα αναλάβει το υπόλοιπο έργο στη συνέχεια μαζί με τους υπόλοιπους εξαιρετικούς ανθρώπους που μας κάνουν την τιμή να παρουσιάσω το βιβλίο σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή. 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 Καλή.
Daqui mais horas de coroa. Né? Que eu vou me dar? Né, né? É na Ana? É na Dio? Que eu vou me dar com? Que eu vou me dar? Né? Per questo fermato. Don Andrea Manno, sto biomatico dascalo e filosofo, sto filo che a cava to sinoriforo, sto discolo che macchinò taxidi, ispedias che del politismo. Te presto che sas, che ad animo di timmi, u mas peripi i parusias. Διάβασα το μυθιστόρημα της άγνωστής μου μέχρι εκείνη τη στιγμή ειρήνης Νικολάκη Καλαμάρη και συγκεκριμένα το «Με χρώμα και αρμία θάλασσα αγάπη μου» από τις εκδόσεις Ωκεανίδα. Θα το χαμηλώσουμε λίγο, Γιάννη. Γιάννη, θα το χαμηλώσουμε ακόμα λίγο. Ναι, υποκλήθηκα καλύτερα, στο τάλατό της, με τη διαπίστωση «Εγεννήθη ημίν συγγραφεύς». Την προέτρεψα παράλληλα να μοιράνει τις γειτονιές της σύγχρονης λογοτεχνίας με τέτοια αριστουργήματα που τα χαρακτήρισα ζήδωρη βροχή στην άμυδρη έρημό μας. Πήρε ως φαίνεται της μετρητής τα βογιά μου και έτσι ακολούθησε το σπίτι στο κάτω γυαλό εκδόσεις Διόπτρα, καθώς και ο τελευταίος εραστής, εκδόσεις και πάλι Διόπτρα, όπου η ειρήνη, η αγγίζει πλησίστια ουρανούς, κερδίζοντας καθημερινά κριτικούς και αναγνώστες και ένα μόνιμο αστεράκι στο στερέωμα. Σήμερα η ειρήνη, με το καινούργιο της βιβλίου, το ιστορικό μυθιστόρημα Μαντώ Μαυρογένους, έρχεται να επανηθεύσει, να δικαιώσει ό,τι πίστευα για εκείνη, όσα έγραφα για εκείνη. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που στηρίχθηκε με το δέοντα σεβασμό και ευλάβεια στις πηγές της ιστορικής ειδήσης, χωρίς όμως να στερήσει από τη συγγραφέα το μυθιστορηματικό μελάνι, το οποίο έρεε αμφιδόλεπτα όπου και όταν ο μυθιστοριογραφικός ίστρος λογοτέχνητας και οι συνθήκες το απαιτούσαν. Είναι ένας από τους τρόπους γραφής του ιστορικού μυθιστορήματος που χαρακτηρίζει τους μεγάλους του είδους. Υπάρχει βέβαια και ο άλλος τρόπος γραφής όπου η ιστορία ακυρώνεται πλήρως. Εδώ μιλάμε βέβαια για παραμύθι. Π.χ. η κινηματογραφική Μαντώ Μαυρογένους σαν ταινία από τον εργασμό Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Αυτή η ταινία υποδέχτηκε το κοινό ακόμα και με ξυλοδαρμό του Καραγιάννη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είχε συνθέσει απίστευτα πράγματα, είχε κάνει ένα δικό του παραμύθι, ακόμα είχε βάλει και τη Μαντώ να παντρεύεται με τον Ιψηλάντη και όταν τον ρώτησε γιατί το κάνεις αυτό, λέει εγώ έτσι θα ήθελα. Είναι επικίνδυνο να ξεπερνάς τους άλλους. Και η Μαντώ είχε τούτη την επικίνδυνη δωρεά της χάρης, τούτο το επικίνδυνο θεϊκό χάρισμα. Μέσα σε ένα αντισόπιτο, ανδροκαθούμενο πατερναλιστικό σύστημα, μέσα σε μια κοινωνία που την έσκιαζε φοβέρα και την πλάκωνε στην καρδιά, μέσα σε μια κοινωνία σκληρή, βάρβαρη και άπειρη γραμμάτων, μέσα σε μια κοινωνία γεμάτη κοινωνικο-οικονομικές αντιθέσεις, ανισότητες, δολοκοκίες, μια κοινωνία στιγματισμένη, ποικιλότητα και ποικιλόχρωμα, από τα 400 χρόνια δουλείας, η Μαντώ ήρθε αποφασισμένη να αφήσει τα δυτικά της αποτυπώματα στις δέρτους της ιστορίας. Η Μαντώ ήρθε για να γράψει ιστορία. Και το πέτυχε. Έγινε το αγαλάζημα της Ελλάδας. Το σύμβολο της υπέρβασης, της ανεξαρτησίας, της αντίστασης ενάντια στον εντός και εκτός των τυχών εχθρό. Έγινε το αίδιο σύμβολο της αξιοπρέπειας, της περηφάνειας, του πατριωτισμού
ένα σύμβολο που ξεπέρασε τα σύνορα της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, υπερβαίνοντας ακόμα και όρια αυτού του θρύνου. Θέλω να σας δώσω ένα δείγμα της κοινωνικής δομής και εξουσίας στην τουρκοκρατούμενη πατρίδα, για να καταλάβετε τις συνθήκες μέσα στις οποίες έδωσε τον αγώνα της ηρωίδα μας και να σταθμίσετε καλύτερα το μέγεθος της προσφοράς της. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να διαβάσει την Επανάσταση του 21 αν δεν έχει υπόψη του αυτή την κοινωνική δομή, αυτές τις, τις κοινωνικές, αυτή τη δομή εξουσίας μέσα στην τουρκοκρατούμενη πατρίδα. Πρώτον λοιπόν υπήρχαν οι Τούρκοι, οι κατακτητές, οι Τούρκοι οι οποίοι δεν ήταν φεουδάτες και διαπρότησαν για τον φόρο και τίποτε άλλο. Δεύτερον υπήρχαν οι κοτσαβάσιδες. Οι κοτσαβάσιδες ήταν οι γεωκτήμονες, τραπεζίτες και προεστοί, δηλαδή δημοτικοί σύμβουλοι. Χριστιανοί λοιπόν, γεωκτήμονες, τραπεζίτες, προεστοί. Αυτοί ήταν οι κοτσαβάσιδες. Οι κοτσαβάσιδες ήταν διάμεση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων και ήλεγχαν το πολιτικό παιχνίδι. Ο θαυμασμός των περιηγητών και γεωγράφων της εποχής μιλάει με θαυμασμό για τα πλούσια σπίτια των Κοτσαβάσιδων και για την κλειδί τους. Όταν οι σκλαβωμένοι Έλληνες συναντούσαν στον δρόμο Κοτσαβάσιδες, σωριάζονταν πρινείς σε ένδειξη υπόλοιψης και σεβασμού. Οι Κοτσαβάσιδες ήταν αναφαντών εναντίον της Επανάστασης. Στο μακρόχρονο σκοτεινό ταξίδι της σκλαβιάς. Ιστορικά, μόνο δύο οικογένειες των Τζαμπάσιδων, οι Μπενάδες και οι Κρεβατάδες, τάχθηκαν υπέρ της Επανάστασης. Τρίτον, υπήρχε ο ανώτερος κλήρος, που ήταν και αυτός αδιαφυσβήτητα ενάντιος στην Επανάσταση. Τέταρτον, υπήρχαν οι αγρότες, που είχαν μεγάλη εξάρτηση από τους Κοτσαβάσιδες. Τέταρτον υπήρχαν οι κλέφτες, που πολεμούσαν και κατά τον Τουρκό και κατά τον Κοτσαβάσιδο. Πέμπτον υπήρχαν οι αρματολοί, που εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα των κατώτερων γενικά λαϊκών στρωμάτων. Και τελευταία, έκτον, υπήρχαν οι φαναριώτες, οι γύρω από το φανάρι, που ήταν οι άνθρωποι του μεγάλου εμπορίου και οι γνώστες της διοίκησης. Ο μεγάλος δραγουμάνος, ο υπουργός εξωτερικών δηλαδή, προερχόταν 95% από αυτούς. Επιτρέψτε μου επίσης να καταθέσω ένα ιστορικό γεγονός που καταβγάζει και χαρακτηρίζει το κλίμα, την επικρατούσα νοοτροπία, καθώς και την περιπατρίδος άποψη, μα και την αρένα μέσα στην οποία πρωταγωνιστεί η Μαντώ. Όταν η Ιωάννης Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδας, από το 1827 μέχρι το 1831, ζήτησε από τον Πετρόπαιο Μαυρομιχάλη να παραδώσει το κράτος τα κερδοφόρα τελωνία της Μάνης, τα οποία εκμεταλλευόταν οικογενειακώς, η ιστορική απάντηση του Πετρόμπεϊ, ο οποίος υπήρξε μάλιστα στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης του 1821, υπήρξε αποκλειστική. Φίλε κυβερνήτη, φίλο του Αποπαλούσα ήταν και φίλοι, γιατί πολεμούσα τους Τούρκους τόσα χρόνια? Τα παρακάτω είναι γνωστά. Ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στα Νάπλη από τα χέρια του γιού του και του αδερφού του Πετρόμπεϊ και όχι μόνο. Το αρχείο του Καποδίστρια, 175 χρόνια μετά το θάνατό του, βρίσκεται στα απόρριτα, στο Foreign Office. Κάθε 30 χρόνια ανοίγουν τα αρχεία. Αυτό το αρχείο δεν μπορεί να ανοιχτεί. Υπάρχουν οι λόγοι. Ο Ιωάννης λοιπόν Καποδίστρια δολοφονείται στα Νάπλη από τα χέρια του γιού και του αδερφού του Πετρόμπεϊ και η πατρίδα χάνει το μεγαλύτερο κυβερνήτη της, καθώς και η Ευρώπη έναν από τους σπουδαιότερους ηγέτες. Το 1831,
μαζί με τη δολοφονία του Καποδίστρια, δολοφονείται και η εθνική μας ανεξαρτησία. Ο δρόμος και ο χρόνος της εξάρτησης από τους μεγάλους, από τους συμμάχους, εντός εισαγωγικών, είναι μακρύς. Τον διαβαίνουμε και τον βιώνουμε από τα τότε μέχρι σήμερα. Εάν θα πάτε στην Ελβετία, πλατείες, δρόμοι, πόλεις, σοκάκια, φέρνουν το όνομά του. Η Ελβετία είναι η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Το σύνταγμά της είναι το σύνταγμα του Καποδίστρια ακόμα, δεν έχει αλλάξει κατά κεραία. Και οργάνωσε ένα κράτος που ήταν πιο δύσκολο από ό,τι η Ελλάδα. Η Ελβετία, αυτούς που οργάνωσε, αυτούς που έκανε κράτος, ήταν ορειβήσιοι. Και δούλευαν σαν μισθοφόροι στους φεοδάρχες της παιδιάδας. Αυτούς οργάνωσε ο Καποδίστριας, όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, το οποίο κλείνει το γόνι με ευλάβεια μπροστά στο όνομά του, ακόμα και σήμερα, όταν μιλάμε για Καποδίστρια στη Ρωσία. Θα ήθελα να μείνω σε δύο επισημάσεις ιδιότητες της τιμούμενης, της Ειρήνης. Η μία αφορά τη συγγραφέα Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη και η άλλη στον άνθρωπο Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη. Το κάνω γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρουν και τα δύο. Γιατί αναμφίβολα η όσμωσή τους στιγματίζει το έργο της. Απόψε εδώ τιμούμε και τις δύο ιδιότητες. Την Ειρήνη συγγραφέα και την Ειρήνη άνθρωπο. Τιμούμε την Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη γιατί είναι μια κλασική συγγραφέας από την ύλη των μεγάλων της λογοτεχνίας, που δεν λυμείται, δεν αντιγράφει, αλλά πρωτοτυπεί, όπως όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί. Πρόκειται για μια συγγραφέα που δικαιούται να πει «Το μυθιστόρημά μου είμαι εγώ». Τιμούμε την Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη γιατί είναι μια κλασική συγγραφέας με την έννοια της προοπτικής, της διαχρονικότητας, της αθανασίας των μηνυμάτων της. Επιτρέψτε μου να υποστηρίξω την άποψή μου στηριζόμενος σε τούτο το βιβλίο της. Στην αφημερή έρημο του σήμερα, όπου δεν ευνοείται καμιά διανοητική τέχνη με ζητούμενο την πνευματική εγκρήγορση και άρση των συμβατικών αντιλήψεων. Όπου το βιβλίο από αγαθό χρήσεως κατάντησε αγαθό κατανάλωσης, όπου η μισή που κυκλοφορούμε είμαστε οι συγγραφείς, όπου η γλώσσα με την οποία ο Ρωμαίος Κικέρον ήθελε να διαλέγονται οι θεοί ή οι θεοί διαλέγονται την των Ελλήνων πλώτη χρόντε, προσκούει στην αγωγή και προκύμηση. Θυμόσαστε πρόσφατα, πριν 10 χρόνια, όταν στην έκθεση δόθηκαν οι λέξεις αγωγή και προκύμηση, σηκώθηκε το 60% των μαθητών και είπε «Γεια χαρά, γράψε εσείς στην έκθεση, εγώ δεν καταλαβαίνω, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε και μας ζητάτε». Σε μια εποχή όπου η σοδομία, ο λεσβιασμός, η αιδιολεξία αποτελούν θέματα προσφυλή, αποτελούν σειρμό για την πλειονότητα των σύγχρονων λογοτεχνών, έρχεται η ειρήνη και ενάντια στην κρίση, την παρακμή, μιλά άφατα για υψηλόφρονες αρχές, ιδεώδη, ιδανικά, όπως εμπροκειμένου η ελευθερία, η πατρίδα, ο πατριωτισμός, η αγάπη, ο ποικιλότροπος και ποικιλόκτυχος έρωτας, η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία, ο ορισμός, η αξιοπρέπεια, η υπέρβαση, ο ορισμός, το θάρρος, η γενεοδορία, η γενοψυχία και τόσα όσα χαρακτηρίζουν και συνθέτουν τον θεόμενο άνθρωπο. Αισθάνεται την ηθική υποχρέωση να νεκραναστήσει την ηρωίδα, να υποκληθεί μπροστά της με το προσήκοντα σεβασμό και να της χαρίσει με το δικό της αυθεντικό βιωματικό τρόπο το διάδειγμα της ευγνωμοσύνης, του θαυμασμού, της αγάπης, της αθανασίας. Γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο πιστόφυλλο του βιβλίου της, η ματώμαυρο γένους, φεύγοντας από τη ζωή, μας άφησε κάτι πολύ ακριβό, το πέρασμά της. Αισθάνεται εν ολίγης ειρήνη την ανάγκη να πράξει ύστερα από 175 χρόνια αυτό που όφιλε να πράξει η πολιτεία. Αυτή είναι η συγγραφέας ειρήνη. Αυτός είναι ο άνθρωπος ειρήνη.
Τιμούμε την Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη γιατί είναι μια κλασική συγγραφέας η οποία θα ζει και θα παραμένει ακρόνητη στο θρονί της. Όσο η αφήγησή της, ζωή, αγάπη, έρωτας, θάνατος, μακρινή μητέρα, πόνος, νοσταλγία, εκμετάλλευση, αδικία, ανισότητα, προδοσία, εξουσία, σύστημα, ήθος, τιμιότητα, μάνα, πατέρας, αδερφός, συνάνθρωπος κλπ. Δεν χάνουν το νόημα, τη βαρύτητα, την ιερότητά τους. Όσο κοντολογείς υπάρχουν άνθρωποι. Απλά δεν αντιλαμβανόμαστε το λογοτεχνικό της εκτόπισμα γιατί η Ειρήνη ζει και κινείται ανάμεσά μας. Γιατί η Ειρήνη είναι μια σεμνή κυρία, μια απλή ύπαρξη της διπλανής πόρτας, της καθεμέρας του μικρού κοσμού μας. Ένας αληθινός άνθρωπος χωρίς ψημίθια και προσωπία. Μοιάζει, θα έλεγα, με την περίπτωση που αναζητάς απεγνωμένα τα γυαλιά σου, ενώ τα κρατάς σφιχτά στην παλάμη σου. Τιμούμε την Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη, γιατί έχει ήθος. Ήθος με την ομιλική και σύγχρονη έννοια της λέξης. Στον Όμηρο η λέξη ήθος σημαίνει τόπο, πατρίδα. Και η Ειρήνη στιγματίστηκε από τον τόπο της τη γενέθλια γη. Και το απαυγάζει κραυγαλαία στο έργο της. Δεν υπάρχει έργο που να μην μιλεί για την ιδιαίτερη πατρίδα της. Ακόμα και σε αυτό το έργο υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη σφαγή της Χίου. Η Ειρήνη είναι από την ουσία των ονείρων, αυτοπηδό των αστεριών, μα προπαντός αυτοπηδό της πατρίδας. Ας προσέξουμε όμως, για την Ειρήνη πατρίδα δεν είναι το κράτος, οι θεσμοί, τα κόμματα, οι νόμοι, τα σταλίκια, τα σηματοπλέγματα. Είναι απλά και καθαρά ο τόπος που προτομάτωσε τα γόνατά της. Είναι η αγκαλιά της μάνας, το χάδι του πατέρα, το παραμύθι της γιαγιάς. Είναι το χαμόγελο και η καλημέρα του ήλιου από τη χαραμάδα της πόρτας. Μα και ο τρόμος της βοντής του κεραυνού είναι ακόμα και η νερατζιά, σαν εμποδιάζει επιτάφιο. Η άλλη, η σύγχρονη έννοια της λέξης ήθος, σημαίνει τρόπο, στάση ζωής. Έχω επισημάνει πολλές φορές πώς δεν είναι το ταλέντο, η τέχνη, η τεχνική, η επιστήμη, η επιστημοσύνη που κάνουν από μόνα τους τον καλλιτέχνη, τον συγγραφέα, τον λογοτέχνη. Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Είναι αυτό που ονομάζουμε στάση ζωής. Τον τρόπο δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα και να οράσεις από αυτά. Και η Ειρήνη έχει προπάντων στάση ζωής. Έχει το δικό της άρωμα ζωής, έχει το δικό της κώδικα αξιών που δεν το διαπραγματεύεται ποτέ, που δεν το προδίδει ποτέ. Και τούτο ακτινοβολεί μέσα από το έργο της και το κάνει πιο συμβατό, πιο ανθρώπινο, πιο βιωματικό. Ειρήνη, ειλικρινά, ήρθες για να αφήσεις ανεξίθυλα το πέρασμά σου για έναν κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκες. Γεγονός που αποτελεί την υπερτουσία του νοήματος της ύπαρξης. Σε ευχαριστούμε. Στο φίλο μου, τον καθηγητή και φιλόσοφο, τον γνωστό σας και αγαπητό Μάνο Ανδρέα. Κύριε συμπάντατε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, με εξαιρετική χαρά και ικανοποίηση αποδέχθηκα την πρόσκληση μέσω του φίλου Χρήστου Μπελέ της συγγραφέως Ειρήνης Νικολάκη Καλαμάρη για να παρουσιάσω απόψε εδώ, στο αγαπημένο νησί της Χίου, το μυθιστόρημά της, Μαντώ Μαυρογένους. Ως ανταπόδοση αυτό που ο φίλος Χρήστος είπε απευθυνόμενος σε μένα, θα ήθελα να του πω να συνεχίσει αόκνος, αλλά και ανιδιοτελώς, τις προσπάθειες του για την πνευματική και πολιτιστική ανέλυξη των συμπατριωτών του, που οργανώνοντας σειρά πανεπιστημιακών μαθημάτων στο νησί μας, εδώ λέω νησί μας, γιατί αισθάνομαι και εγώ ότι ανήκω στο νησί αυτό. Με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση, επειδή επανασυνδέομαι μαζί σας μετά από τη γνωστή σειρά μαθημάτων φιλοσοφίας και ψυχολογίας
του παρελθόντος ακαδημαϊκού ενιαυτού με ικανοποίηση δε, επειδή συνιστά τιμή για μένα να επιλέγομαι από έναν δημιουργό για να μιλήσω για το πρόβλημά του. Από τη μέχρι τούτη εμπειρία μου σε αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν δύο τρόποι παρουσίασης στο κοινό ενός έργου. Ο πρώτος και ο συνήθις συνίσταται σε έναν ασυγκράτητο εγκομιαστικό λόγο του παρουσιαστή προς τον δημιουργό, στάση η οποία ψυχολογικά θεμελιώνεται σε κάτι ανάλογο προς την αντίληψη ότι ο φιλοξενούμενος, σεβόμενος τα φιλόξενα αισθήματα του φιλοξενούντος, δεν θέλει με κανέναν τρόπο να το στενοχωρήσει. Ο δεύτερος τρόπος, μάλλον σπάνιος, προβάλλει μια κριτική στάση έναντι εν προκειμένου του βιβλίου και του συγγραφέως του, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του έργου του αποσύρεται από το προσκήνιο, ενώ αυτό που παραμένει είναι το έργο και ο αναγνώστης του, που αναλαμβάνει εν γέννη και ειδικά την τάξη του αξιολόγου και του κριτικού. Κανένα έργο δεν επιβιώνει όσο και αν το επενέσεις, αν δεν φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του αναγνωστικού κοινού πρώτα στην εποχή που γράφεται και στην πορεία του χρόνου. Ο χρόνος είναι εκείνος ο οποίος αποδεικνύει την αξία ή την απαξία ενός έργου. Πολλά έργα εγγράφηκαν και στην πορεία του χρόνου ξεχάστηκαν. Οι άλλα ζουν μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνω ειδική μνήμα του γεγονότος αυτού. Η ταπεινότητα μου δεν συντάσσεται όσοι με γνωρίζετε θα το έχετε αντιληφθεί με τον πρώτο τρόπο, αλλά με τον δεύτερο. Με τις αναγκαίες προσθήκες και επεξηγηματικές αναλύσεις. Σπέρνω να δηλώσω ότι εάν δεν αναγνώριζα την αξία του έργου της Ειρήνης, δεν θα αποδεχόμουν ούτε την πρόσκληση να μιλήσω γι' αυτό. Έτσι, προς άρση κάθε παρεξηγήσεως, λέω προκατακτικά αυτό το πράγμα. Είναι με αγάπη που τα πω όσα τα πω και με επιδοκιμασία οπωσδήποτε στην αξία του έργου. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να επιβεβαιώσω αν είναι από την προφορική τη γραφτή παράδοση που πέρασε στη συνείδησή μου η αντίληψη ότι αν ένας άνθρωπος δεν κάνει ένα παιδί ή δεν γράψει ένα βιβλίο, δεν αξίζει να ζει. Δεν είμαι απόλυτος για να αποδεχθώ άκρητα αυτή την άποψη χωρίς την αντιπαρατήρηση ότι ναι μεν η τεχνογωνία και η συγγραφή ενός βιβλίου συνιστούν εκ των πραγμάτων. Θεμελιώδεις αξίες ζωής στοιχειώδεις ανταποδόσεις του δημιουργήματος προς τον δημιουργό, όχι όμως ως αυτοσκοπή. Γιατί της έλεγε «Θεέ μου συμμεθέλησες και να στο ανταποδίδω». Δηλαδή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ως δημιουργός ανταποδίδει στον Θεό τη χάρη που του ερώτηκε εκ μέρους του. Χωρίς δηλαδή τη διερώτηση τι παιδί γεννήσαμε, αναθρέψαμε, φροντίσαμε, παιδεύσαμε, αγαπήσαμε και επίσης χωρίς τη διαπορία του τι βιβλίο γράψαμε, η τεχνογωνία και η βιβλιογραφία στερούνται ουσιαστικού νόημας. Ο άνθρωπος δεν γεννά απλώς για να γεννήσει ένα παιδί και δεν γράφει ένα βιβλίο χάρη της γραφής του και μόνο. Η συγγραφέας λογοτέχνης Ειρήνη Νικολάκη Καδαμάρη έδωσε στο κοινό το πέμπτο μυθιστόρημά της και μάλιστα ιστορικό και το έβδομο λογοτεχνικό της έργο. Η γραφή είναι μια εργώδης και οδυνηρή διαδικασία. Ο συγγραφέας ζει στην άγρια μοναξιά του γραφείου του αφού έχει θέσει σε παρένθεση τη συνήθις ζωή του προκειμένου να ορθώσει το έργο που συνέλαβε η νόησή του, χρωμάτισε το συναίσθημά του και εμπλούτησε η φαντασία του. Η Ειρήνη συνέγραψε ένα ιστορικό πρόσωπο, τη Ματώ Μαυρογιάννους. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την οντολογία του μυθιστορήματος και τη σχέση του προς τη μυθιστορία και το ρομάντσο. Διακριτά καταρχάς ήδη, στα οποία παρατηρείται αλληλοπεριχώρηση. Δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο ρομάντζο που να μην χαρακτηριστεί και μυθιστόρημα και αντιστρόφως, παρότι νομιζόταν ότι ο ρομαντζογράφος περιγράφει ονειρικούς
και εξειδανικευμένους χαρακτήρες, ενώ ο ιστοριογράφος ασχολείται με την προσωπικότητα, τα προσωπία και τις κοινωνικές μάσκες του χαρακτήρα. Το δαχτυλικό αποτύπωμα της ταυτότητας του μυθιστορήματος της Ειρήνης είναι ότι η μυθιστορηματική βιογραφία της Μαντός δεν γράφεται από την ίδια, αλλά από την παραμάνα της, την Περεζία, η οποία είχε αδυναμία στην ηρωίδα. Το επίκαιρο, όσο και ανεπίκαιρο μήνυμα του μυθιστορήματος, μεταξύ άλλων, είναι ότι η Ελλάδα διαχρονικά, σαν τον Κρόνο, τρώει τα παιδιά της, ενώ ταυτοχρόνως αδικεί μέχρι σημείου προβληματικότητος, προσβλητικότητος, εκείνους όπως η Μαντό, που ανιδιωτελώς προσφέρουν τον εαυτό τους και τα πλούτη της ψυχής και του γαλαντίου τους στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες. Δεν συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων που θα απέδιδα δημόσιο έπαινο σε συγγραφέα επειδή μέσω του έργου της αυτού μεθάει τον αναγνώστη στο αθάνατο κρασί του 21, συντασσόμενος πιο πολύ με την αντίληψη του ποιητή ότι όντας τον ελάχιστο βαθμό φυσιολάτρης, αγάπησε στο μέγιστο βαθμό τη φύση και όντας τον ελάχιστο βαθμό πατριώτης, αγάπησε στο μέγιστο βαθμό την Ελλάδα. Το δίκαιμα. Θέλει να πει ότι ο πατριωτισμός δεν βεβαιώνεται και δεν πραγματώνεται με το να λες ότι είσαι πατριώτης, αλλά να είσαι ουσιαστικά πατριώτης. Όπως φυσιολατρία δεν είναι να αγαπώ τη φύση, αλλά να δείχνεις έμπρακτα την αγάπη σου στη φύση. Αν επαινούσα τη συγγραφέα, θα το έκανα για άλλους λόγους, για το ήθος του λόγου της. Δεν ενδιαφέρει κανέναν το ήθος της συγγραφέως ως ανθρώπου. Όταν μελετά κανείς ένα έργο, ξέρετε, υπήρξαν κορυφαίοι ζωγράφοι, κορυφαίοι συγγραφείς, που στην ιδιωτική του ζωή υπήρξαν παλιάθροποι. Κανένας δεν υποτιμά το έργο τους εξαιτίας της παλιάθροπιάς τους. Όπως κανένας δεν επαινεί ένα συγγραφέα επειδή έχει ήθος, αλλά για το ήθος του λόγου της. Επομένως, για την εκφραστική της άμεση της αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς επίσης και για την προσπάθειά της να κάνει την ιστορία μύθο και τον μύθο ιστορία. Ο έπαινος για να έχει κύρος θα πρέπει να τύχει αναγνώρισης από μέρους των αναγνωστών. Η μορφολογία ενός έργου, το είδος του με την πλατωνική σημασία του όρου, υποστασιώνεται μόνο κατόπιν κοινωνικής αποδοχής. Ο Τζέρεμι Χάουθορν παρατηρεί ότι οποιοδήποτε μπορεί να φορέσει μια στολή ρούχου προκειμένου να κερδίσει την εύνοια εκείνου που επιθυμεί ή να επιδράσει στο μόριο που του αναλογεί του ρούχου, στην αξιολόγηση που θα του γίνει. Ωστόσο, η εν λόγω μορφή ρούχου για να καταστεί στολή, δηλαδή για να τύχει αποδοχής, απαιτεί την υιοθέτησή της εκ μέρους ενός συνόλου άλλων ατόμων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη λογοτεχνική παραγωγή. Η θεωρία της λογοτεχνίας αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο τρίπτυχο. Συγγραφέας, έργο, αναγνώστης. Γνωστή είναι η διατύπωση ότι ο συγγραφέας, μετά την ολοκλήρωση του γονήματός του, πεθαίνει, κυριολογικά, ιδεολογικά, ενώ αποσύρεται στο περιθώριο των πραγμάτων. Ο επαρκής αναγνώστης ή ο ανεπαρκής, ό,τι και να. Δεν έχετε ακούσει το περίφημο «Η πένα του κυβερνά το συγγραφέα». Όχι αυτός, εκείνη. Υποστηρίχθηκε η αντίληψη ότι ο συγγραφέας ζει όσο συνθέτει το έργο του, το οποίο την πατρότητα χάνει μόλις γεννηθεί το παιδί. Οι αποδομιστές από την άλλη και οι λακανιστές παρατηρούν ότι ο ατομικός συγγραφέας είναι όχι πηγή, αλλά ένα πεδίο μάχης, όπου διαφορετικές και αντίπαλες δυνάμεις συγκρούονται με τον τελικό νικητή να σπέρνει να αλλάξει τον κόσμο. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας δεν είναι ο φορέας της δημιουργικότητας του, αλλά μάλλον κοινωνικές, ιστορικές και ιδεολογικές δυνάμεις ομιλούν μέσω αυτού. Γι' αυτό λέει και ο Σεφέρης, ο συγγραφέας ή ο δημιουργός περπατεί στα σκοτεινά και όχι στο φως. Με την έννοια ότι όχι μόνο σκοτεινές μέσα του δυνάμεις διαμορφώνουν το έργο του, αλλά επίσης και δυνάμεις
εξωγενής του κοινωνικού, του ψυχολογικού, του πολιτιστικού περιβάλλοντος, άλλοτε και τώρα κατευθύνουν την πέντα του μπορεί να το καταλάβει. Λέτε να ήταν αυτές οι πανίσχυρες δυνάμεις και όχι οι αυθεντικοί συγγραφέας που περιγράφοντας τη συνάντηση Μύρωνα, εκλεκτού νέου και μαντός στην Τεργέστη και λίγο μετά στη Βιέννη, κατά τη σύνοδο των μεγάλων της Ευρώπης, έθετα στο στόμα του κοριτσιού ως απάντηση στην ερωτική εξομολόγηση του νέου ότι μολονότι δεν της ήταν αδιάφορος, της συνέπαιρνε ο έρωτας του μαντωμένου γένους. Και αργότερα κάτω από τον ουρανό της Μυκόνου, λέτε ένα ισχυρό ιδεολόγημα λάμβανε τη θέση της συγγραφέως κατά τη συνάντηση του Ιακίντου Μπλάκαρη, νέου εξαίρετης ομορφιάς και αποφύλου της Σορβόνης και της Μαντός, όταν η μάλλον ερωτευμένη με τον νέο Αρκοντοπούλα απαντούσε στην ερωτική εξομολόγηση του παλικαριού ότι ίσως τον αγαπούσε, αλλά πιο πολύ αγαπούσε την πατρίδα. Και πώς πριν καλά-καλά συνειδητοποιηθεί η άρνηση, οι δύο νέοι αγκαλιάζονται και φιλιούνται αδέλειωτα. Ο αίρος του προσώπου και ο αίρος της πατρόας γης δεν είναι μεγέθη. Άλληλο αποκλειώμενο. Έτυχε να μιλήσω με τη συγγραφέα και τηλεφωνικά και διαζώσεις και συζητήσαμε τα θέματα αυτά. Δεν είναι όλα αυτά που λέω, δεν είναι καταφορά. Δεν είναι δηλαδή λόγοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον. Ουσιαστικά στρέφονται υπέρ, γιατί ακριβώς ακούγοντας μια άλλη άποψη φωτίζεται περισσότερο ως αυτοσυνειδησία. Γιατί κανένας δεν μπορεί να αξιολογήσει μόνος του τον εαυτό του, αλλά ακούγοντας την κρίση κάποιου άλλου. Πλάτων έλεγε «Και ψυχή, ημέν τη γνώσαστε αυτήν, εις ψυχήν αυτή η δευτέρα». Δηλαδή ότι αν μια ψυχή θέλει να γνωρίσει τον εαυτό της, πρέπει να κοιτάξει μια άλλη ψυχή. Αυτό εννοούσε και ο Αριστοτέλης όταν έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό. Δηλαδή είναι ζώο κοινωνικό. Δεν εκλάστηκε ο άνθρωπος για να είναι μόνος. Δηλαδή, η κοινωνικότητα είναι μια φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτή την υγιή κοινωνικότητα είναι που γνωρίζει κανείς εαυτόν, γνωρίζει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να τον γνωρίσει τον εαυτό του μόνο με μια προσωπική ενδοσκόπηση, αλλά μόνο με την παρουσία του άλλου η οποία είναι απαραίτητη. Άλλωστε, η παρουσία του άλλου είναι αυτή που διαιωνίζει πρώτα πρώτα τη ζωή του άρρωστου τύπους. Η εκφραστική δύναμη του λόγου της συγγραφέας φαίνεται τούτο τόσο σε σημεία του έργου της όπου περιγράφει ιστορικά γεγονότα, όσο και σε μέρη του πονήματός της, όπου αφηγείται ερωτικές σκηνές. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, ο λόγος δεν κινείται επίτερα, αλλά πρισματικά. Παρακαλώ, τα λέω πρισματικά, ενώ ότι ο λόγος δεν, όταν λέμε ο λόγος δεν κινείται επίπεδα, εννοούμε ότι ο λόγος κυματούται. Δεν πάει επίπεδα, δεν πάει ανιαρά, αλλά κρατάει σε εγκρήγορση αυτό που διαβάζει το έργο της. Παρακαλώ να αναγνωστεί ένα απόσπασμα από την περιγραφή της σφαγής της Χίου μεγαλοβδόματο του 1822 από τον κύριο Χαράλαμπο Σαφτούρου. Ότις καταστροφής των καταστροφών, της δυστυχίας και της οδύνης. Πιστοί και άπιστοι στο Σουλτάνο εθεωρούν το ίδιο. Μάται η πάσα αντίσταση, πάσα υποταγή. Σφάχτηκαν ακόμα και οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο και στο λογοκομείο. Έτρεχε πλήθος πανικόβλητων των ανθρώπων να κρυφτεί στα όρη, μέσα στις σπηλιές. Έβγαιναν μόνο μέσα στο πληκτό σκοτάδι της νύχτας με κίνδυνο για λίγο νερό ή τροφή. Μα ούτε και εκεί ήσαν ασφαλείς και μαζεύονταν κατά χιλιάδες στις ακρογιαλιές με την ελπίδα να φτάσουν στα ψαρά. Και ήταν όλα χωρίς ελπίδα, αφού πρόφτεραν οι δήμοι και τους έσφαζαν
κουφί σε κάθε φωνή ελέωση, σε κάθε ηγεσία. Τόσο ήταν το αίμα που χύθηκε, που βάφτηκε η θάλασσα κόκκινη ως πέρα βαθιά. Το χωριό Ανάβατος, κλειστό σαν κάστρο, ένα με τα βράχια, θεωρήθηκε ασφαλές και έτρεξαν εκεί χιλιάδες άνθρωποι να γλιτώσουν από το μαχαίρι των Τούρκων, μάταιο. Οι φωνιάδες εισχώρησαν και εκεί και ξετυλίχθηκαν σκηνές απίστευτης θηριωδίας. Νέο χορό του Ζαρόγγου έστησαν οι χιώτισες απάνω από το βάραθρο, πλάι σε μια αγριελιά, και έπεφταν τραγουδώντας. Έχε γεια, καημένε κόσμο. Έχε γεια και εσύ, αγριελιά. Τα κορίτσια τα Ναβάτου πέφτουν για τη λευτεριά. Γέμισε το νησί ερήπια. Τα λαμπρά του κτίρια κοίτονταν στάχτη στο χώμα και οι μυρωμένοι κήποι μεταβλήθηκαν σε γη δυσοδείας λόγω των χιλιάδων πτωμάτων. Το περίφημο νησί είχε γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο. Μπροστά γυάλινα μάτια των αθώων ανθρώπων εκτινήσονταν εικόνες εφιαλτικές. Τίποτα δεν μπορούσε να στομώσει το αγωνισμένο μαχαίρι των Τούρκων. Η γυναίκα του Μάρκου Αμπάνου, επειδή αντέστη προς τα σωρέξεις των τουλαγωγών, εφωνεύθεια συμπαθώς, σχιστήσα κατά την κοιλία, εξής εξεχύθησα τα ενδόστια και το έμβριο. Κρεμάστηκαν οι όμοιροι και ο αρχιερέας Πλάτωνας και γέμισαν οι τύρανοι άχυρα τις δωρές και τις έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη. Ανίκουστη η σφαγή, ανίκουστη η καταστροφή. Έσκαβαν ακόμα και την πλημμυρισμένη στο αίμα γη για ανέβρεση πλούτου. Ξεχύλιζαν οι πάρκες με σκλάβες χιοτοπούλες. Ήταν χιλιάδες, θα έπεφτε η τιμή τους. Έτσι τις βύτιζαν στη θάλασσα για να μείνουν λίγες και εκλεκτές. Ασταμάτητο το μυρολόγιο από τις μάνες που χάνανε μωρά. Τάρπαζαν οι Τούρκοι από τη μητρική αγκάλι γιατί τους ήταν μπελάς για να τις βιάσουν και τα χτυπούσαν κατά κέφαλα πάνω στα βράχια ή τα πετούσαν στα χωράφια να βγαλωθούν από τα σκυλιά και τα όρνια. Τα μεγαλύτερα αγόρια που τα ήθελαν οι φωνιάδες γιατί ήταν καλό εμπόρευμα, τα αποχαιρετούσαν οι μανάδες παρακτικά. Τούτην τη νύχτα κι άλλη μια θα σας θωρώ κι απέκει πια. Ω Γιώργη μου, ο Γιάννη μου, πανόργιο μου ζευγάρι. Το πλούσιο νησί που σε αυτούς τους χρόνους βρισκόταν στη μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη, με τους 120.000 κατοίκους, τα 66 χωριά, τις 700 εκκλησίες και μοναστήρια, το μαργαριτάρι του Αιγαίου, ηχείος με την υψηλή πνευματική ζωή, τη δημόσια σχολή της όπου σπούδαζαν νέοι από όλη την Ελλάδα και περιελάμβανε περίφημη βιβλιοθήκη με 3.000 τόμους και τυπογραφείο που και ο Κοραής θεωρούσε το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα υπολιτεχνικών όπεριδεν Ιεράς. Το μυρωμένο νησί της Μαστίχας και του Ανθού με τα πετρόκτιστα και τα μαρμαρέλια σπίτια, τους πυργοστόλις τους Πορτοκαλαιώνες, το Παρίσι της Ανατολής ή η άλλη νήσος των Μακάρων, όπως λεγόταν, έγινε το νησί του Μαρτυρίου. Απέμεινε σαν μαύρο νούφαρο να πλέει σε λίμνη αίματος. Η ρήμα της σφαγής θα θυμίζει για πάντα τον όλεθρο, τη φρίκη και το θρήνο. Κι οι Τούρκοι έχουν καμάρι. Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή, τι μπούμπε σαν χαλάζι. Πέφτουν τα λιανοντούφεκα σαν άμμους της θαλάσσης. Τότες στο κάστρο εισάρισε μια πράσινη παντιέρα. Αλλή
βαρμός που γίνηκε εκείνη την ημέρα. Από τη βρύση του Πασά, οσιά με το λιμάνι. Καλουπιξίδες κόβανε και καλουπιξιδάκια. Γυναίκες σκλάβες παίρνανε και τα μικρά παιδάκια. Κορίτσια σαν το κρύο νερό, που σαν του ηλίου τέρι, τα ταγκαλάκια τα περνούν τ' ανατολή στα μέρη, που δεν εκαταδέχονταν τη γη να την πατήσουν. Μην έρθουν στο μπαλκόνι τους, μην τυχόν κι αρρωστήσουν. Τώρα ξυπόλυτα περνούν σ' ανατολή και δύση. Αηδόνια του Μισέμενη και του Ντελή Θανάση, πλέον μην κελαϊδίσετε, γιατί η Χίο εχάθη. Δότε χαμπέρια στο Μοριά, δότε και στη Ρουσία, πως εχαλάσανε τη Χιό, την άξια πολιτεία. Όλα τσούρμα γεννήκανε, τίποτα ορθό δεν μένει, μόνε ο μαύρος ο καπνός που από τη Χίο βγαίνει. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιες αντιστάσεις και ποια εμπόδια και αδιέξοδα αντιμετώπισε η συγγραφέα μέχρι ότου δώσει οριστική μορφή σε κάποια σημεία του έργου. Ξέρετε, η συγγραφή είναι μια μυστηριακή λειτουργία. Και μπορείς να, μόνο όταν είσαι συγγραφέας, καταλαβαίνεις πόση οδύνη δοκιμάζεις και πόσο πόνο καταθέτεις όταν πάρεις την πένα ή την πάστα πλήκτρα του υπολογιστή σου για να γράψεις κάτι. Συνεπώς, μη σας ξενήσει αυτό που τα ακούσετε τώρα και συγγνώμη, πάτερ. Ο Χάρλεϊ Μουρ στη βιογραφία του Λόρενς αναφέρει ότι ένας φίλος του Λόρενς άκουσε αφουσίως μια κυρία Ντάξ να λέει στη σύζυγό του: «Σάλι, έκανα έρωτα με τον Λόρενς. Έπρεπε να το κάνει. Είχε έρθει στο σπίτι μας παλεύοντας με ένα πείμα και δεν μπορούσε να το τελειώσει. Και έτσι τον ανέβασα επάνω και κάναμε έρωτα. Ξανακατέβηκε και τέλειωσε το βίντεο». Θέλω να πω ότι η λογοτεχνική γραφή είτε πρόκειται περί ποιητικού, είτε πρόκειται κυρίως περί πεζού λόγου, είναι δυσχερή διαδικασία με πολλές απαιτήσεις. Τόσο ο ποιητής όσο και ο πεζογράφος για να διαμορφώσουν ατομικό ήχος και τεχνική πέρα από το φυσικό ταλέντο, ενδείχνεται να μελετήσουν την εθνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Σε μια συζήτηση που είχαμε με τη συγγραφέα, εγώ τη ρώτησα και μου είπε ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορείς να αποκτήσεις ούτε ύφος, ούτε ποιότητα λόγου που τα γράφεις. Γιατί είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Παίρνουμε από πολλούς και κάποτε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Τόσο ο ποιητής όσο και ο πεζογράφος για να διαμορφώσουν ατομικό ύφος και τεχνική πέρα από το φυσικό ταλέντο ενδείχνεται να μελετήσουν, επαναλαμβάνω, την εθνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Σεφέρης έλεγε ακολουθώντας τα λόγια κάποιου ξένου ότι για να γυμνάσει το ύφος του διάβασε, τι παρακαλώ, Πλάτωνα. Διάβασε Πλάτωνα για να γυμνάσει το ύφος του να γράψει ένας ξένος και έλεγε. Με την ευκαιρία αυτή βλέπω ότι γέμισε η αίθουσα αυτό περιποιή χαρά, αλλά βλέπετε ότι η πλειονότητα των παρακολουθούντων δεν είναι νέοι στην ηλικία. Αυτό είναι θλιβερό. Από την άλλη όμως, μην νομίζετε ότι καταφέρομαι εναντίον αυτών που παρακολουθούν. Ίσα ίσα νέος δεν είναι ο νέος στην ηλικία, αλλά είναι εκείνος ο οποίος ανανεώνει διαρκώς τη σχέση του με τα πράγματα. Έτσι, μην το πάρετε ότι δεν είστε νέοι εσείς, όλοι νέοι είστε για να έρθετε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν,
αντιλαμβάνω σε τέτοια γενναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Δηλαδή, χωρίς να το θέλουμε είτε όχι, από τα μελετήματα μας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να γράψουμε. Δεν γράφει κανείς, δεν έχει κανείς έμπνευση ξεκινώντας από το μηδέν. Αλλά αφού έχει εντοπίσει κάποια πράγματα και όπως επίσης έχει ξεχωρίσει κάποιους από τους συγγραφείς είτε της πατρίδος του είτε του κόσμου ολόκληρου προκειμένου να τους μιμηθεί δημιουργικά για να γράψει. Οι συγγραφές που τιμούμε απόψε είναι αξιέπαινοι επειδή αξιοποίησε το ταλέντο της όσο καλύτερα μπορούσε και αν είχε τη δυνατότητα που άλλοι είχαν να κοινωνήσει από κοντά με κορυφαίους λογοτέχνες της εποχής μας. Τα έργα της θα προσλάμβαναν άλλη μορφή και άλλο περιεχόμενο, προς το πέρτιστο. Η αξία ενός συγγραφέως δεν κρίνεται μόνο από αυτό που γράφει, αλλά από τον τρόπο που το γράφει. Και όπως βλέπετε, όσοι έχετε διαβάσει το έργο της, μιλά απλά, γλυκά, σε χρήση έλεγε το τραγούδι μας το στολίσαμε με τόσες μουσικές που σιγά σιγά βουλιάζει και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπο της και είναι ανάγκη να πούμε τα λιγοστά μας λόγια γιατί η ψυχή μας αύριο κάνει φτερά. Το λιτό, το απέριτο ύπνος είναι αυτό το οποίο καταξιώνει ένα συγγραφέα, όχι οι σαπουνόφουσκες και οι φλιαρίες που πολλές φορές τις οποίες περιπίπτει κανείς όταν γράφει. Αυτό είναι προς τιμήν της συγγραφέως. Η πραγματικότητα της τέχνης κοίται όχι μονάχα στην πραγματικότητα που ζούμε, αλλά και πέραν αυτής. Για παράδειγμα, οι νεκροί μιλούν. Τα μεγέθη είναι αλλιώτικα. Ο χρόνος συστέλλεται ή διαστέλλεται κατά την βούληση του δημιουργού και τα όμοια. Γι' αυτό λέγεται δημιουργός. Ένα παιδί 7 ετών στο Οδικτόρι τα παιδιά στην εξουσία του Μητράκ οριμάζει σε μια νύχτα, εκπλήσει τους πάντες με τις γνώσεις του, παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαίνει. Είναι δυνατό να διανοηθεί κανείς ότι ένα παιδί 7 χρόνων θα μάθει τον κόσμο μέσα σε μια νύχτα, θα εκπλήξει τους γύρω του και θα υποστεί καρδιακή προσβολή και θα πεθάνει. Ο χρόνος εδώ είναι συνεσταλμένος, συνετμήθη. Μέσα, γι' αυτό και η αιωνιότητα βλέπετε. Πώς συμβολίζεται με μια στιγμή. Μια στιγμή είναι η αιωνιότητα. Δεν μπορεί αλλιώς να εκταστεί. Ό,τι σώσεις μέσα στην αστραπή δεοποιητής καθαρός τον αιώνα θα διαρκέσει. Ό,τι σώσεις μέσα στην αστραπή. Η δικαιοσύνη τι είναι. Είναι μια ακριβή στιγμή. Μια στιγμή ακριβίας. Πριν από την οποία και μετά από την οποία χάνει την υπόσταση, δεν είναι δικαιοσύνη. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι μεγάλη υπόθεση να αποδώσει κανείς το δίκαιο. Το ιστορικό μυθιστόρημα της τιμωμένης απόψε ειρήνης έχει άλλες αρετές. Θέλησε να αναστήσει το θρύλο μιας γυναίκας ηρωίδας που διέθεσε τον εαυτό της και τον πλούτο της στο επαναστατημένο γένος που φάνηκε τελικά αχάριστο σε αυτή. Εννοείται η εξουσία του. Θα μπορούσε η συγγραφέας να επινοήσει πολλά οράματα σαν εκείνο του Ιάκυνθου πριν από το τέλος του και άλλα ακόμη πιο θραυστικά της μορφής της πραγματικότητας, το κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, για να κάνει το κείμενο της πιο εκφραστικό ενός δημιουργημένου καλλιτεχνικού χώρου. Για να σεβαστούμε ωστόσο τις προθέσεις της να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο δεύτερο συνθετικό του μυθιστορήματος, ας ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα από την περιγραφή της απόβασης του τουρκικού στόλου στη Μύκονο από τον κύριο Χαράντα Μποσακτούρ. Η μάχη δόθηκε στα Κρογιάννη που αντιλαλούσε από τους αλαραγμούς, τις κραυγές και τις τουρκικές. Τα βόρεια σφύριζαν ολόγια, χαλασμός κυρίου, έπεφταν απάνω στους αγαρινούς τα παλικάρια με τα χατζάρια, με τα σπαθιά, πάλευαν σώμα με σώμα, σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Οι γενναίοι της Μαντός μάχονταν απεντρωσμένα, ήταν άξιοι των προγόνων τους, άξιοι για κάθε θυσία.
Λευτεριά και αθάνατος κράταζαν και αποκτούσαν νέα ορμή. Απάνω τους αλάλαζαν, νιάτιζαν τους άπιστους. Έκαναν την οργάνωση και κρατούσαν, σκόρπιζαν οι εχθροί εδώ και εκεί. Βοήθα, Θεέ της γης και του ουρανού, Θεέ του δικαίου, Θεέ της Ελλάδας, μόλι της τη δύναμη φώναζε η Μαντώ και έτρεξε ξέφρενη, άνοιξε δρόμο με το σπαθί της, το βαρύ σπαθί των Μαυρογέννων, το χαρισμένο από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Έβαλε σημάδι έναν λεβεντόφορμο που ήταν ζωσμένος με άρματα στραφτερά και λαμποκοπούσε η ορασιά του. Βαστούσε στο χέρι τη γυριστή πάλα και έστρεφε δεξά ζερβά, λυσασμένος, έτοιμος να πάρει κεφάλια. Η Μαντώ, χωρίς να σταματήσει το ξέφρενο δρόμο της, χωρίς να βλέπει τους σφαγμένους αραπάδες, τα ανοιγμένα κρανία, τα χυμένα μυαλά κάτω στα πόδια της, ζήγωσε τον αγαρινό, σήκωσε το σπαθί ψηλά και το κατέβασε με δύναμη. Του πήρε η σπαθιά το λαιμό. Άκουσε τον ανατριχιαστικό ήχο από το κόψιμο της σάρκας και είδε το αίμα να αναβλύζει από τη σπαθιά, να τρέχει ποταμιδόν στο χώμα. Εκείνος σωριάστηκε κάτω άψυχος. Πάτησε απάνω στο σώμα του τριαμβευτικά. Ήταν ο αρχηγός των Αλγερίνων. «Νίκη στους Ανδρίους, νίκη του Σταυρού», φώναξε με φωνή τραχιά, αλόκοτη, που ερχόταν από τον κόσμο του παραλογισμού του πολέμου, από τον οποίο δεν είχε περιθώρια διαφυγής και που την όπλιζε με δύναμη και θέληση τρομερή να αντισταθεί στους κινδύνους της μάχης. «Νίκη στο αίμα των Ανδρίων», κράβγασαν τα παλικάρια. «Να ζήσεις, καπετάνισσα, δόξα στη Μαντώ Μαυρογέννους», σύστηκε η πλαγιά από τις ζητοκραγιές. Οι αρχές των παλικαριών υψώνονταν μέχρι τους ουρανούς. Οι κανονιές της φρεγάτας έπεφταν βροχή για να ανοίξουν δρόμο στους πανικόβλητους αραπάδες. Αντιλαλούσε ο τόπος. Αναγκάστηκαν τα παλικάρια να τραβηχτούν πίσω. Οι λίγοι αγαρινοί που γλίτωσαν μπήκαν κακήν καρφώς στις καμπαβίες. Άφησαν πίσω τους 32 νεκρούς, 60 λαγωμένους και πλήθος όπλα. Από τους άντρες της Μαντός, ένας μόνο λαγώθηκε στο χέρι, προσπαθώντας να πιάσει έναν Αλγερίνο ζωντανό. Θρίαμβος, νίκη! Πίσω από τα βουνά ο ήλιος βασίλευε. Ένα ζεστό βιολετή έπαφε τον ορίζοντα. Αντιφαίνιζε στη θάλασσα. Η φρεγάτα με το δυνατό βραδινό αέρα τράβηξε στα νυχτά. Χάθηκε από τα θολωμένα μάτια των πολεμιστών. Όλοι τριγύρισαν τη Μαντώ. Την κοίταζαν με ανίποτο θαυμασμό. Ήταν αντριωμένοι. Ήταν η δική τους γενναία αρχηγός που τους οδήγησε στη νίκη. Τους μίλησε σε μια με θέρμη. «Αδέρφια, είμαι ευτυχισμένη που έχω την εκτίμηση και το θαυμασμό σας. Πολεμήσαμε για νέα και είμαστε άξιοι των προγόνων μας. Η λαμπρή νίκη μας μαζί με τις άλλες νίκες των αδελφών μας είναι προάγγελοι της μεγάλης νίκης του έθνους. Είναι προάγγελοι της ελευθεριάς. Αλικάρια, συντρίψαμε τον τύρανο. Ας θάψουμε τους νεκρούς όπως αρμόζει και ας φροντίσουμε τους λαγωμένους που άφησαν πίσω τους άνοντα οι δικοί τους». Έδειξε κατά αυτόν τον τρόπο η κυρά μου το θαυμασμό της και οι άντρες εκτίμησαν την πράξη της. Ακούγοντας αυτά τα λόγια χειροκρότησαν και οι ίδιοι καθώς και οι λιγοστοί φιλέλληνες που ήταν μαζί τους. «Ζήτω η καπετάνισσα», αποκρίθηκαν με την φωνή όλα μαζί τα παλικάρια. Φεύγοντας πήραν μαζί τους και μερικές κεφαλές των εχθρών ως τρόπαια για την νίκη τους. Στο αίμα της πόλης ο λαός υποδεχόταν με ξέφρενο ενθουσιασμό τη Μαντώ και τα παλικάρια της. Μια γυναίκα ξεχώρισε μέσα από το πλήθος, προχώρησε με ανοιχτά χέρια, αγκάλιασε τη Μαντώ, τη φίλησε, τη χάιδεψε. «Μας έσωσε στη γατέρα μου», ήταν η Ζαχαράτη και πίσω της ερχόταν ο Παπαμαύρος. «Παιδί μου», ψιθύρισε και η φωνή του έτρεπε από συγκίνηση.
ακολουθούσαν οι πούγοντες και όλοι μαζί πήγαν στην εκκλησία να ευχαριστήσουν το Θεό για τη σωτηρία της νήσου. Οι καμπάνες όλων των ναών ηχούσαν χαρμόσυνα και οι ζητοκραυγές δεν σταματούσαν, ήταν η πρώτη δόξα της Μαντώρα. Τα παλικάρια την είχαν περικυκλώσει διαβευτικά. Ήταν η στιγμή που η ιστορία άνοιξε το χρυσόδετο βιβλίο της και στις σελίδες της, με πένα αποτυγμένη στο αίμα των Αργερίνων, έγραψε το νέο της όνομα. Μαντώ, η ηρωίδα της Μικών. Αλλά μην πετύχετε ποτέ ότι είναι η ανάγνωση που κάνει ωραίο το κείμενο. Είναι ωραίο το κείμενο και το αναγνώσει ωραία. Εάν επέτυχε η συγγραφέας, επέτυχε σε δύο στόχους που έμεινε μέσα στο έργο αυτό. Πρώτον, να αποκαταστήσει στη μνήμη των αναγνωστών την αξία μιας ηρωίδας που υπερασπίστηκε όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά και το φίλο της. Γιατί βλέπω ότι και πολλές γυναίκες εδώ. Ακριβώς για αυτά τα δύο πράγματα είναι εύστοχο το έργο της. Πώς είναι γνωρίζετε, είστε βέβαιοι ότι λέγω αυτό που σκέφτομαι, χωρίς φόβο και χωρίς οποιοδήποτε δισταγμό. Η Ειρήνη Νικολάκη Καλαμάρη έχει τις ικανότητες για λαμπρότερη καριέρα στον χώρο της λογοτεχνίας, της ζωγραφίας εν προκειμένου. Τα εκφραστικά της μέσα, πλούσια και δυνατά, διευκύνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη και προπαντός συγκινούν την ψυχή του. Η ροή του λόγου της, φυσικά και αβίαστα, οδηγεί από μια τάξη πραγμάτων στην αντίθετη της, εναρμονίζοντας την ψυχική κατάσταση του αναγνώστη προς εκείνη του κειμένου. Ακούστε ένα τρίτο απόσπασμα, όπου περιγράφεται μια συνάντηση Μαντός Ψηλάντη στον Άφλιο από την κυρία Λεμονιάνα Σταματουλάκη. Μια Κυριακή πρωί αναστατώθηκε τον Άφλιο. Η Μαντώ επέστρεψε. Η Αρχοντοπούλα αψήφισε τις φοβέρες. Ο κολέφτης το μάθε και θορυβήθηκε. Οι άντρες του Υψηλάντη αναστατώθηκαν. Ο Υψηλάντης του πληροφορήθηκε μόλις την είδε μπροστά του, τυλιγμένη στη βυσσινιά βελουδινή κάπα της, με το ασορτή καπελίνο στο κεφάλι, δεμένο στο λαιμό με μετάξινη βαθιά κορδέλα. Ψηλόκορμη και εγωιτευτική παραποτέ, με τα μάτια της να πετούν φλόγες. Η καρδιά της χτυπούσε άτακτα καθώς ανέβαινε τις σκάλες του σπιτιού του, μα κατόρθωσε να επιβληθεί στο καρδί της. Τον είδε από τη μισάνοιχτη πόρτα. Στεκόταν όρθιος μπροστά στο γραφείο του, σκυμμένος πάνω από χαρτιά. Προχώρησε, στάθηκε στο άνοιγμα. Εκείνος άκουσε το θόρυβο από τα βήματα και έστρεψε το κεφάλι χωρισμένος. Το αίμα χάθηκε από το πρόσωπό του. Έμεινε ασάνευτος. Μαντού ψιθύρισε και τόνισε βαθιά. Η επιθυμία του για εκείνη δεν θα έσβηνε ποτέ. Στο άκουσμα του ονοματός της από τα χείλη του, η Μαντώ δέχτηκε θαρίσμα σιγά. Για ένα δευτερόλεπτο λύγησε. Ύστερα, θύμωσε με τον εαυτό της. Ξέσπασε ασυγκράτητη. Εκείνος είχε ανοίξει τα χέρια του, την πλησίασε. Τον σταμάτησε με μια κίνηση του χεριού της. Ήταν κυρίαρχη στο χώρο τον δικό του, στην καρδιά του, στον κόσμο όλο. Το γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος, το γνωρίζουν όλοι, μα κανένας δεν θέλησε να σου το πει. Θα σου το πω εγώ, γιατί είναι η αλήθεια. Τίποτα δεν έχει η θωριά σου που να μπορεί να ελκύσει μια γυναίκα. Θαύμασα την ανδρεία της ψυχής σου, τη γενναιότητά σου, το πνεύμα σου. Αγάπησα σε σένα τον ήρωα. Αυτό το κομμάτι της ψυχής δεν δείχνει πάθος για τη μάχη, για τη νίκη. Σε πίστευα ωραίο, άντρα αληθινό, ελεύθερο.
Εγώ προσπάθησε να τη διακόψει ο Δημήτριος, μα δεν τον άφησε. Εξακολούθησε. Δεν μ' αγάπησες. Ενώ αγάπη πραγματική, όχι περαστική επιθυμία, πόθος που σβήνει. Όχι, δεν είναι έτσι, της φώναξε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν τον άκουγε. Στο ελάχιστο δε ένιωξε η ηρεμία της ψυχής μου, η ζωή μου, η υπόλοιψή μου. Μεταπείνωσα. Μου φέρθηκαν χυδαία. Κανέναν από εκείνους που με πρόσβαλαν, που πρόσβαλαν την αξιοπρέπειά μου, δεν έδιωξες από κοντά σου, δεν τιμώρησε. Τίποτα δεν σε ικανοποιεί περισσότερο από το να περιτριγυρίζεσαι από φίλους και εγώ να είμαι μακριά σου ζητώντας από το Θεό να μου χαρίσει λησμονιά. Υπέφερα τόσο και ακόμα υποφέρω. Με κατηγορείς για πράξεις άλλων. Εν τούτης, σου ζητώ συγχώρεση. Στο ελάχιστο δεν θα βοηθήσει η συγχώρεση να στύψει η πληγή. Υπάρχει και δικαιοσύνη που μπορώ να καταφύγω όταν η συνείδησή σου σιωπά. Τον κοίταζε πίμωνα, ώσπου εκείνος χαμήλωσε το βλέμμα. Έφυγε, κλείνοντας ορμητικά την πόρτα πίσω της. Για λίγα λεπτά, εκείνος έμεινε ακίνητος. Έπειτα προχώρησε κάποιος στο γραφείο και στήριξε το κεφάλι στα χέρια. Η σιωπή αντιλαλούσε ήχους. Στα αυτιά του έμειναν οι προσβολές της και κάτι ένιωσε να ραγίζει μέσα. Ώστε λοιπόν, πίστευε πως εκείνος ήταν ο δράστης. Τι κρίμα να ακούσει τόσο βαριές κατηγορίες από τα πολύ αγαπημένα χείλη. Μελαγχολία σκέπασε το πρόσωπό του. Βούρκωσε. Μα ήταν ο θυμός και ο πόνος που την όθησαν να πει τα προσβλητικά λόγια. Δεν θα έπρεπε να πιστέψει ό,τι άκουσε. Αυτή η άδικη διαμάχη έπρεπε να σταματήσει. Και θα τη σταματούσε εκείνος. Για κάμποση ώρα το κεφάλι του γέμισε με σκέψεις πειρατώδεις. Χτύπησε δυνατά τις γροθιές του στο γραφείο, σηκώθηκε και με βήμα τα βαριά και γρήγορα προχώρησε προς την πόρτα. Η Μαντώ έφτασε στο σπίτι της εξουθενωμένη. Ολόκληρο το κορμί της έτρεμε. Το κεφάλι της γύριζε και αισθανόταν εκείνη την παγωμένη κραυγή μόνιμα στο λαιμό της. Τι ήταν αυτή η φοβερή δύναμη που απέκτησε για να του πει αυτά τα λόγια. Ο φόβος μην υποκύψει στα κρυμμένα συναισθήματά της και εκείνες οι στιγμές που κατέγραψαν την ταπείνωσή της, την έκαναν σκληρή. Μέσα στο σιωπηλό σπίτι που τόσες φορές την είχε επισκεφτεί, άκουγε τη φωνή της τρυφερή ευγενική να του λέει «Καληνύχτα, σ' αγαπώ». Έτρεχαν τα λόγια του σαν μουσική και γέμιζαν την ψυχή της ευτυχία. «Θεέ μου, πότε ήταν αυτό». Πώς προχθές τον θαύμαζε, τον λάτρευε, τον αγαπούσε. Λιγότερο από αγάπη. Τώρα, η γεύση της ζωής της είχε γίνει πικρή. Πώς να αισθάνεται εκείνος άραγε. Συλλογίστηκε και ένιωσε ντροπή για τις βαριές προσβολές που ξεστόμησε. Ήθελε να του πει πως η αγάπη τους κινδυνεύει να καταποντιστεί σαν πλοίο σε κουρτουνιασμένο πέλαγο. Μα δεν το είπε. Δεν μίλησε για αγάπη. Ένιωσε λίγο. Λίγη βαθιά απονεμένη. Η ατμόσφαιρα του σπιτιού της έγινε αβάσταχτη. Σπλάχωνε το στήθος. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Έπρεπε να τον δει ξανά, να του μιλήσει ήρεμα. Ήταν τόσα που δεν του είχε πει. Έφτανε τη στιγμή που εκείνος άνοιγε την πόρτα της κάμαρας για να πάει να μιλήσει. Τον αντίκρισε και έμεινε αποκανωμένη. Ο Υψηλάνης, ένας Υψηλάνης με χείλη σφιγμένα και βλέμμα πύρινο, που έτσι τον είχε γνωρίσει μόνο τις ώρες της μάχης
Την έπιασε από το χέρι, την τράβηξε μέσα στο δωμάτιο. Μαντώ, αν πιστεύεις αληθινά όσα είπες προηγουμένως και με θεωρείς ικανό για τέτοια δωροδοκή εναντίον της γυναίκας που αγάπησα, θέλω να τα ακούσω τώρα που η οργή σου έχει κοπάσει. Θα σου δώσω απόκριση, πεθέρα, αυτή την ώρα με την ίδια τη ζωή μου. Η Μαντώ γύρισε και είδε την πιστόλα του, πυγμένη πάνω στο διβάνι. Ο Δημήτριος την κοίταζε κατάματα με βλέμμα φλογερό, αποφασισμένος για όλα. Περιμένω να απαντήσεις. Μίλησε, μίλησε. Γιατί, μα γιατί να σκεκαιτεύω να με πιστέψεις αν δεν σ' αγαπούσα. Δεν έβαψα ποτέ να είμαι αυτός που γνώρισες. Δεν με πιστεύεις. Η καρδιά της Μανώλης σπαρτάξε. Ήταν ο ίδιος ήμουνας που ρίχτηκε με το σπαθί στο χέρι να θερήσει τον εχθρό. Όχι, αυτό δεν το μπορούσε. Δεν ήθελε ο άντρας που αγαπούσε να ταπεινώνεται εμπρός της. Στέκονταν οι δυο τους αντικριστά δίχως μιλιά και ο καθένας περίμενε μια κίνηση από τον άλλο. Ζητούσε τόσο τη χαρά της παρηγοριάς η ψυχή τους. Εκείνος πήγε κοντά της αυτά. Άπλωσε τα χέρια, την πήρε στα αγκαλιά του. Την κράτησε πάνω του σφιχτά στο στήθος του για να ησυχάσει το τρέμουλο το δικό της και το δικό του και της ψιθύρισε ανασένοντας μέσα από τα μαλλιά της. Σ' αγάπησε από την πρώτη στιγμή του σήμερα. Σαν να ζητώ τόσο πολύ. Εκείνη απάντησε με απαλούς άνθρωπους ήχους. Σαν βογγητά, λίγο σαν τρομαγμένη, λίγο σαν πουλί που φουρνιάζει στη φωλιά του. Εκείνος της χάιδεψε το πρόσωπο, τα μαλλιά, τον κρυμμένο λαιμό και χάιδευε ακόμα και πάνω από τα ρούχα του. Τα χέρια του θυλήθηκαν γύρω τους δυνατά, σίγουρα. Ράγιζε η σιωπή της κάμαρας από τους μικρούς τους αναστεναγμούς, τους ψιθύρους της ειδονής, τη φωνή τους που ρηγούσε. Ύστερα, το ολοκληρωτικό αφημά τους στην αγάπη, ολολαχτάρα, το σμίξιμο των κορμιών και η εγκατάλειψη. Έμεινε με το πρόσωπό της κρυμμένο στο λαιμό, τον πλούσε ξανά και ξανά. Ήταν αυτή, η Μαντώ, που ο Δημήτριος είχε πει πως αν δεν την αποκτούσε, θα πέθαινε. Και ήταν εκείνος, ο Δημήτριος, που η Μαντώ του είχε πει πως τον αγαπούσε πιο τέρος από τη ζωή της. Κυρίες που μόλις έχετε δώσει την ανάγνωση. Ένα κείμενο κρίνεται και προσλαμβάνεται ως μορφή και ως περιεχόμενο με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς αναγνώστες. Τούτο σημαίνει ότι ένας αναγνώστης το απολαμβάνει ή δεν το απολαμβάνει, το χαίρεται περισσότερο ή λιγότερο και τούτο εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία και τη γνώση του στο ορισμένο είδος του λόγου. Η συγγραφέας ξέρει να χειρίζεται τη γλώσσα και δι' αυτής να φωτογραφίζει τους τείχους της στιγμής, θα βλέπουμε στιγμιότυπα. Η σκληράδα άρχισε σχεδόν αμέσως και τα χαρακτηριστικά της πήραν όψη κουρασμένη. Στο αδύνατο κλωμό πρόσωπο τα μάτια της φάνταζαν σκοτεινά. Η συνέχεια δεν την πέρισε, μήτε την πρόβλεψε και έμεινε ανυπεράσπιστη στο έλεος των τακρίων. Ένας κόμπος κρυσταλιασμένος στην άκρη των ματιών της λύθηκε απροειδοποίητα και τα δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό της, έφταναν στα χείλη της, τα γεγότα. Ήταν στιφά και πικρά, με γεύση αγίνου του σταφυλιού. Έκλαιγε απελπισμένα, από πόνο, από οργή, από μίσος, από αγάπη. Ένας συγγραφέας, όταν διαγράφει με τέτοια λεπτομέρεια η ψυχική κατάσταση του πρωταγωνιστή του, θα τον ήθελα πιο μυθογενετικό, να ιστορεί μυθολογώντας, με άλλα λόγια να είναι πιο ακέραιος. Το κείμενο στην διακειμενικότητα με αυτά που λέει, με αυτά που κρύπτει, με τα συμφραζόμενά του, αποκαλύπτει τα ήθη και τα έθη, καθώς επίσης και την ηθική συνείδηση της κοινωνίας. Οφείλουμε χάρητες στην ειρήνη
Επειδή σήμερα σε καιρούς χαλεκούς μας έδειξε με εναρχή τρόπο τις αρετές και τα μειονεκτήματα του έθνους, την αντρία και την αυτοθυσία υπέρ της ελευθερίας και των αιώνιων αξιών, τον παρέτρωτο μεγάλο θεσμό που κυβερνούν τον κόσμο. Ωστόσο, είδαμε με απογοήτευση το φθόνο, την τυχόνια σε περίοδο αγώνες, καθώς επίσης και τις ληστρικές επιδρομές και την κλοπή εκ μέρους αγωνιστών της περιουσίας συναγωνιστών τους. Και το χειρότερο, η συγγραφέας διέγραψε με καθαρότητα την ευτέλεια και ιδιοτέλεια πολλών αγωνιστών, λεγόμενων αγωνιστών, οι οποίοι έθεταν το ατομικό πάνω από το εθνικό συμφέρον. Αγαπητοί μου, ο συγγραφέας ενός βιβλίου χαίρεται όταν το έργο του βρίσκει ανταπόκριση στο αναγνωστικό κοινό. Ο Ελίπης, αν θυμάμαι καλά, έλεγε πως δεν τον ευχαριστούσε όταν έβλεπε τα έργα του στις προτίκες των βιβλιοπωλείων, αλλά ομολογούσε ότι ένιωθε ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερως κορίτσια, τα έβαζαν στη τσάντα τους για να τα μελετήσουν. Το αυτό ισχύει και για την λογοτέχνητά μας. Ωστόσο, ένας Νίτσε παρατηρούσε ότι η αυτοεκτίμησή μας δεν εξαρτάται από την εικόνα που σχηματίζουν άλλοι για μας. Όπως έλεγε εκείνος ο ποιητής που έγραφε στην πόρτα, αυτός που θα μπει εδώ θα μου κάνει τιμή. Αυτός που δεν θα μπει θα μου προσφέρει ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Σειρά μου την συγγραφέα να μπει και αυτή την αντιφώνησή της σε αυτά που έχει ακούσει. Από μένα, γεια σας. Ήρθαν μπροστά μου εικόνες
από τα κάτρα που στόλιζαν τον άντρα του σπιτιού μας, που απεικόνιζαν σκηνές από την έξοδο του Μεσολογίου, από την ύψωση της σημαίας στην Αγία Λαύρα, και ευτερούκησαν στα αυτιά μου σαν ένα σμάρι πουλιά λόγια ενθουσιώδη του πατέρα μου για τα επικά κατορθώματα των αγωνιστών του 21, για τη Γαλλική Επανάσταση που ξεσήκωσε υπόδειους λαούς, για την τρομερά, όπως έλεγε και ανήκου στο σφαγή της Χίου, η οποία έγινε αιτία να ξεσπάσει ένα κύμα συμπαράστασης από την Ευρώπη για μας τους επανεσταθμένους. Όταν λοιπόν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα της 25ης Μαρτίου πριν 4 χρόνια παρακολούθησα στην τηλεόραση την εκπομπή για το... ήταν η μηχανή του χρόνου για τους αδικημένους αγωνιστές του 21, την προσοχή μου τράβηξε η ιδιαιτερότητα της ζωής της μαντούς του οικογένους. Θέλησα, αποφάσισα να γράψω για εκείνο. Έγινα η Περεζιά, η παραμάνα που εγώ επινόησα, η πιστή παραμάνα, και να ακολουθήσω τα χνάρια της σε αυτή τη δοξασμένη και συνάμα τραγική πορεία της ζωής της. Θέλησα να γράψω ένα βιβλίο με υπευθυνότητα και σεβασμό στην ιστορία. Τα ιστορικά στοιχεία έμειναν αναλύωτα. Ο μύθος επενέβη για να δώσει το χρώμα της εποχής και να φωτίσει τους χαρακτήρες. Τη Μαντώ την αγάπησα, την πόλησα και στη συνέχεια γοητεύτηκα. Γοητεύτηκα κι εγώ όπως όλοι όσοι γοητεύονταν τότε και τους άγγιζε μια αχτίδα από τη φεγγονιά της, μια σπίδα από τη φλόγα της ψυχής της, ένα χάιδεμα από τα ωραία μεγάλα εκφραστικά της μάτια. Διπλά προδομένη η Μαντώ, προδομένη και από τους κυβερνώντες στην Ελλάδα, προδομένη και από την αγάπη της για τον Υψηλάτη. Ξεγελασμένη, αγνοημένη εντελώς από τους Έλληνες ιστορικούς, ό,τι ξέρουμε για τον αγώνα και τη δράση της είναι από αναφορές ξένων με αδιαμφισβήτητο κύρος. Όταν η εικόνα της, φιλοτεχνημένη από το Φρίεντελ, πουλιόταν στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Ευρώπης και η νουβέλα του Γάλλου Ζιμουγιέ εξιστορούσε τα κατορθώματα και τη δράση της, έκανε συνεχώς εκδόσεις στην Ελλάδα, δεν αναφερόταν ούτε καν το όνομά της. Μόλις το 1931 η σπουδαία συγγραφέα Σωτηρία Λιμπέρτη, οφείλομαι πολλά σε αυτήν τη συγγραφέα, εξέδωσε ένα βιβλίο και στο νεότερο βιβλίο του Μανουήλ Τασούλα βλέπουμε μέσα από ευθενείς αναφορές πτυχές της ανθρώπινης πλευράς της Μαντός. Η Μαντώ μας λέει, δίνει τη δική της εξήγηση για όλα αυτά με μία φράση. Γιατί εγώ καθόγινη. Είναι μία φράση, ένας γόρδιος δεσμός που η Μαντώ θα κόψει με το σπαθί της. Ξεπερνά τη στενόμια νοοτροπία της εποχής, που εγκλωβίζει τη γυναικεία της υπόσταση και με το χέρι που κρατά το βαρύ βυζαντινό σπαθί των προγόνων της, με το ίδιο χέρι θα γράψει φλογερά γράμματα στις Ευρωπαίες, στις Αγγλίδες και στις Γαλλίδες, με στόχο να αγγίξει ευαίσθητες πορτές της καρδιάς τους,
να ξυπνήσει συναισθήματα αλληλεγγύης για τη σκλαβωμένη της πατρίδα. Τα γράμματά της αυτά είναι από τα πρώτα ευρωπαϊκά φεμινιστικά μανιφέστα. Καίγεται και λαμπαδιάζει ολόκληρη από την ίδια της τη φλόγα, τη φλόγα της μεγαλοσύνης και της αλήθειας. Θυσιάζει όλη της την περιουσία για τις ανάγκες του αγώνα. Δεν διστάζει να συγκρουστεί με τους δικούς της. Είναι μία σύγκρουση σκληρή, μία πολύ άδεια την παράθεση που την αναγκάζει να φύγει από το σπίτι για να εκτελέσει το ποθούμενο της καρδιάς της. Θα υπερασπίσει το νησί της με νύχια και με δόντια. Θα παλέψει με τους Αργερίνους, θα το σώσει, θα γίνει η ηρωίδα του. Θα ληφθεί στον οριμαντό της μάχης, γενναία, ελεύθερη και δυνατή. Οι οπλαρχηγοί της δίνουν κέρδιες θέσεις και τις υπερασπίζει με επιτυχία. Θα γράψει ο ιστορικός που και δει. Μόνη η Μαντώ με τους Μυκονίους της θα πιάσει, θα συλλάβει πλέον τον 100 Εγμανό. Και ο Ιούλιος Βέρν, μετέπειτα, στο βιβλίο του «Το Αρχιπέλαγο στις Φλόγες», θα μας πει ότι η Μαντώ ατρόμητη απόθυσε τους Τούρκους στα στενά, στα παράγια και στα στενά του πηγείου. Ολοκληρωμένη σαν άνθρωπος η Μαντώ, δεν αγωνίζεται μόνο για την ελευθερία του έθνους, αγωνίζεται και για την ελευθερία της γυναίκας. Η προδοσία της αγάπης βαθύτατα θα την πληγώσει, ως τα τρίσβατα της ψυχής της. Θα δοκιμαστεί η μεγαλοψυχία της. Θα ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της, θα ανορθωθεί και η αγνότητα της ψυχής της θα παραμείνει ακέραιη. Θα μας πει λόγια μεγαλειώδη. Δια την αγάπη της πατρίδας, το πάνω πόλεσα. Έχασα όλη την κατάστασή μου. Αγωνίστη υπέρ της δυνάμεώς μου και κατέβαλε και αυτό το τελευταίο δινάριο της χείρας. Μ' όλα τα αυτά. Δεν έκανα τίποτα άλλο ή μη το χρέος μου. Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε την απελευθέρωση του νησιού μας. Η Μαντώ προσέφερε στοιχείο. Εξόπισε πλοίο διεξόδων της με μυκονιάτες να έρθουν εδώ να πολεμήσουν όταν επαναστάτησε το νησί. Όμως δεν πρόφτασε. Το νησί είχε πλέον καταστραφεί και τα έξοδά της πήγαν όλα εις μάτια. Επίσης είναι συγγενής και με την οικογένεια των Πρασακάκηδων και των Σκαναβή και ο πατέρας της στην Τεργέστη για πάρα πολλά χρόνια είχε συνεργάτη γιο του, τον Κωνσταντίνο Νιό. Αν και η Ελλάδα ελευθερώθηκε, αυτό συνέβη γιατί υπήρχε μια Μαντώ Μαυρογένους, ένας Κανάρης, ένας Μότσαρτς. Ο Ελίτης, στο ποίημά του, τιμεί το Γανάρη, το Μιαωδί και τη Μαντώ. Αγιά Μαντώ την ονομάζει. Η Μαντώ αγωνίστηκε για την ελευθερία. Η ελευθερία δεν είναι συνήθεια, ούτε πολυτέλεια. Η ελευθερία είναι ο αέρας που ανασένεται. Δίκαια στέκεται πλάι στους κορυφαίους ήρωες του δημοσιογράφου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τους αγαπημένους φίλους που με τόση καλοσύνη θέλησαν να παρευρεθούν στη παρουσίαση του βιβλίου. Τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αντρέα Μάνο, τον πανεπιστημιακό συγγραφέα και ιστορικό Χρήστο Μπελέ,
το γνωστό εκπαιδευτικό και ηθοποιό Μπάμπη Σαντούρη, την προϊσταμένη του χτηματολογίου και του υποθηκοφυλακίου Δεμονιά Καλαμαντινάκη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον διδάκτορα Πανεπιστημίου Βαγγέλη Μενή για τη συνεχή, ουσιαστική και αλληλειοτελή βοήθειά του σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω την εφημερίδα Πολίτης για την ευγενική χορηγία της και όλα τα μέσα ενημέρωσης του νησιού για τη συμπαράστασή τους σε όλα μου τα βιβλία και σε αυτό και την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, όλους τους δικούς μου για την κατανόησή τους, την υπομονή τους, την ανοχή τους στα τέλειωτα φανταστικά μου ταξίδια και όλους εσάς που ήρθατε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ.